Από αύριο και πάλι άνεργοι. Με αυτόν τον τρόπο σχολίασε το νέο λουκέτο που επιβάλλεται στην εστίαση από την Τρίτη η εργαζόμενη του κλάδου Μαρία Τσαούση. Το κλείσιμο της εστίασης ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό το περασμένο Σάββατο και το γεγονός ότι επιβάλλεται εν ώψη χειμώνα που συνεπάγεται πολλές υποχρεώσεις προκαλεί ασφυξία σε εργαζόμενους και επαγγελματίες. Από αύριο άνεργοι χιλιάδες Έλληνες, χιλιάδες όχι μόνο Έλληνες, για να μην λέμε μόνο για τους Έλληνες, από αύριο χιλιάδες άνθρωποι θα είναι άνεργοι για δεύτερη φορά. Αβεβαιότητα, ανασφάλεια και το άσχημο είναι ότι αυτή τη φορά κλείνει ο χώρος της εστίασης μία περίοδο όπου μπαίνει χειμώνας, τα σχολεία παραμένουν ανοιχτά, τα παιδιά πάνε φροντιστήρια, τα παιδιά θέλουν τα κολατσιόν τους, πρέπει να βάλουμε τη θέρμανσή μας, πρέπει να κάνουμε τα κουμάντα μας και πάρθηκε αυτή η απόφαση να κλείσει ο χώρος της εστίασης πρώτος. Ο Υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε δύο ακόμα γύρους επιστρεπτέας προκαταβολής, την επέκταση του επιδόματος των 534 ευρώ για τους εργαζόμενους αναστολή εργασίας, αλλά και υποχρεωτική μείωση ενοικίου για τις επιχειρήσεις σε περιοχές αυξημένου κινδύνου. Δυστυχώς δεν επαρκούν. Τόνισε η Μαρία Τσαούση. 500 κάτι ευρώ, τα οποία δεν γνωρίζουμε πότε θα τα πάρουμε. Λογικά θα τα πάρουμε μέσα στο Δεκέμβρη. Δεν μας είπανε κάτι άλλο μέχρι τώρα, ούτε πότε θα δοθούν αυτά τα χρήματα ακριβώς να γνωρίζουμε, ούτε τίποτα. Είμαστε στον αέρα. Μας είπανε για ένα ποσό και έχουν μείνει όλα στον αέρα. Πότε θα τα πάρουμε δεν γνωρίζουμε. Το σίγουρο είναι, έτσι όπως το κόβω, ότι ο Νοέμβρης θα είναι πολύ δύσκολος για όλους μας. Πέρα από το μεροκάματο που είναι πάρα πολύ βασικό όταν κάνεις διαπορισμό, το ψυχολογικό που κάθεσαι σπίτι, ένας άνθρωπος που έχει μάθει να εργάζεται και να είναι στο πόδι ενός άστος. Άστο. Γιατί αυτή τη φορά δεν μιλάμε για μια καραντίνα, όπου μια ολόκληρη Ελλάδα θα κάτσει στο σπίτι της. Η ζωή εκεί έξω συνεχίζεται κανονικά. Το λουκέτο ανακοινώθηκε το Σάββατο και το μέτρο ισχύει από την Τρίτη. Οπότε οι καταστηματάρχες φρόντισαν να μην προβούν σε μεγάλες προμήθειες προϊόντων. Παρ' όλα αυτά, αρκετά εμπορεύματα θα παραμείνουν στα ψυγεία. Αρκετά, φυσικά θα μείνουν. Αλλά να πούμε και το καλό ότι τουλάχιστον μας ειδοποιήσαν από την Παρασκευή και δεν φορτωθήκαμε τόσα πολλά πράγματα, οπότε δεν έμειναν πάρα πολλά εμπορεύματα αυτή τη φορά. Την προηγούμενη φορά ανακοινώσανε την Παρασκευή για το Σάββατο. Τότε ήταν η καταστροφή. Είχαμε φορτωθεί τόσο εμπόρευμα που δεν ξέραμε ούτε να το φάμε μπορούσαμε. Στο πλαίσιο των μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τις επιχειρήσεις που κλείνουν με εντολή της Δημόσιας Αρχής, μεταξύ άλλων παρέχεται η δυνατότητα αναστολής καταβολής ΦΠΑ για το μήνα Νοέμβριο και ως τα τέλη Απριλίου, με δυνατότητα αποπληρωμή σε δόσεις από το 2021. Ακόμα όμως και μια κλειστή επιχείρηση έχει πολλά έξοδα, λένε οι επαγγελματίες. Πώς θα περάσουμε σπίτι, εντάξει, με λίγο άγχος αυτά τα έξοδα πολλά. Πάλι τονίζω ότι αυτά που μας λένε με 60% πρέπει να τα πληρώσουμε είναι πολλά για μας. Δηλαδή, πόσα μας είπα θα βοηθήσουν, 540 ευρώ είναι, αλλά θα έχουμε το τέβε μας, θα έχουμε το ενίκιο του μαγαζιού, το ρεύμα. Όλα αυτά θα τα έχουμε, δεν ξέρω τι να πω. Στην Αλεξανδρούπολη αρκετές επιχειρήσεις αποφάσισαν να κλείσουν από τη Δευτέρα, ενώ άλλοι θα συνεχίσουν να λειτουργούν προσφέροντας υπηρεσίες διανομής κατοίκων και παραλαβής από τα καταστήματα. Σύμφωνα μάλιστα με τον πρόεδρο των καταστημάτων εστίασης, τον Μάρτιο περίπου 45 καταστήματα ήταν δηλωμένα σε site παραγγελιών, ενώ σήμερα υπολογίζονται σε 90 και ο αριθμός αυξάνεται. Να ευχηθήσουμε την προσοχή σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς είναι αυστηρός ο νόμος, πρέπει να μαζευτούν όλα τα τραπεζοκαθίσματα που υπάρχουν στους εξωτερικούς χώρους ώστε να μην κάθεται κόσμος. Επιτρέπεται η πώληση μέσω delivery και take away. Η αλήθεια είναι ότι στην περιφέρειά μας τα περισσότερα μαγαζιά θα μείνουν ανοιχτά για αυτές τις υπηρεσίες, καθώς είναι ένας δύσκολος χειμώνας που έρχεται και όλοι κοιτάνε με το ελάχιστο που μπορούν να κάνουν ένα τζίρο ώστε να μπορέσουν να βγάλουν το χειμώνα που έρχεται. Θεωρούμε ότι τα μέτρα στήριξης είναι προσωρινά, είναι επιστρεπτέα, καθώς επιστρέφεται η κύρια χρηματοδότηση, γιατί την επιστρεπτέα 4 και 5 επιστρέφεται το 50%. Εμείς βλέπουμε ότι παίρνουμε όλα τα μέτρα που υπάρχουν στην Ευρώπη, δεν παίρνουμε όμως τα μέτρα στήριξης Ευρώπης. Μετά την επιβολή και του νέου λουκέτου στην εστίαση, ο Νίκος Γεωργιάδης ζήτησε πραγματικά μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων.
Μάλιστα, αναφερόμενο στο πρόγραμμα Μη Επιστρεπτέας Ενίσχυσης, που πρόσφατα ανακοίνωσε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, πρότεινε την αύξηση του ποσού που πρόκειται να δοθεί στις πληττόμενες επιχειρήσεις. Με την εντολή κλεισίματος των καταστημάτων εστίασης, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και νομίζω και Νοτίου Αιγαίου πλέον έχει διπλασιάσει ή τριπλασιάσει το ποσό που δίνεται στις επιχειρήσεις, και το οποίο αυτό ποσό, το μεγαλύτερο ποσοστό, περίπου το 56%, θα δοθεί αποκλειστικά στις επιχειρήσεις οι οποίες έκλεισαν με κρατική εντολή αυτό το διάστημα. Νομίζω είναι κάτι το οποίο πρέπει να δει η περιφέρεια δικιά μας. Εμείς τις επόμενες μέρες θα κάνουμε κάποιες επαφές με την περιφέρεια. Εκτός από την εστίαση, Λουκέτο επιβάλλεται στους χώρους ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης. Κινηματογράφοι, μουσεία, θέατρα και γυμναστήρια κλείνουν από την Τρίτη.